φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Να είμαστε και πάλι μαζί με την πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην περιφερειακή τηλεόραση. Φίλες και φίλοι, αν θέλεις να μάθεις καλά την Τουρκία και τους ανταγωνιστές σου, δεν λες ποτέ όχι όσες προσκλήσεις και αν σου τύχουν. Πολυτελείς μαρίνες που αποτελούν πυλώνες της τουριστικής υποδομής, υποδειγματική καθαριότητα, χλιδάτα ξενοδοχεία, πολλά αξιοθέατα, πλούσιες δραστηριότητες, οργανωμένες παραλίες, διατήρηση των παραδόσεων και άνθρωποι ευγενικοί. Όλα αυτά υπάρχουν συγκεντρωμένα στην τουριστική φαρέτρα των γειτόνων μας, αλλά κύριο όπλο για την προσέλκυση του τουρίστα είναι η υποτιμημένη τουρκική λίρα. Η εκπομπή μας αυτή τη φορά αποδέχτηκε πρόσκληση από τον Δήμο Αφάντου και ταξιδέψαμε στην Τάτσα. Από εκεί πήγαμε στο Κουσάντασι, τη Σμύρνη, την Έφεσο και το Μαρμαρά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να κάνει ο καθένας μας αυτό το οικονομικό ταξίδι. Ο πρώτος είναι για να διαπιστώσεις πώς εννοούν οι γείτονές μας τον όρο τουρισμός και υπηρεσίες. Ο δεύτερος, γιατί θυμίζει την πατρίδα μας όταν επισκέπτεσαι τα αρχαία μνημεία της ευρύτερης περιοχής. Η Τάτσα ήταν το πρώτο λιμάνι που προσέγγισε το υπτάμενο Δελφίνι. Απέχει μόνο 11 μίλια από τη Σύμη και βρίσκεται στο μέσο της Τραχίας Χερσονήσου σε έναν ιδυλιακό κολπίσκο. Κατά τον 13ο αιώνα λεγόταν και Σταδία, ενώ τον 18ο αιώνα στην περιοχή εγκαταστάθηκε ο Μεχμέτ Αλί Αγάς από την Κρήτη που ίδρυσε το Μαχαλά Ελάκι, τον οικισμό που οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν Ελεέ, από το όνομα του ξοκλησιού του προφήτη Ηλία που υπήρχε στο λόφο πάνω από το χωριό. Η συνοικία αυτή, όπως και ολόκληρη η Χερσόνησος, μετονομάστηκε αργότερα Ρεσάντιγε από τον Πασά Ρεσάντ. Ουσιαστικά υπήρχαν τρεις πόλεις, το λιμάνι Τάτσα, το Ρεσάντιγε και η Εσκή Τάτσα, η παλιά Σταδιά ή Τάτσα, όπου ζούσαν οι Σιμιακοί. Τα παραδοσιακά πέτρινα σπίτια και τα σοκάκια είναι γραφικότατα, με αποκορύφωμα το αρχοντικό κονάκι του Μεχμέτ Αλί Αγά που είναι διόροφο. Η Τάτσα τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται γοργά και η δημοτική μαρίνα είναι ιδανικός σταθμός για θαλαμιγούς και άλλα μικρά σκάφη. Στα εστιατόρια της περιοχής πολλά πιάτα μαρτυρούν ότι εδώ γυρόφερναν Σιμιακοί και Νησίριοι. Καραβίλα λένε τα σαλιγκάρια. Γεια σου, πιθανόν από το ελληνικό γεια σου, το εστιατόριο που λειτουργεί σε ένα παλιό ελληνικό σπίτι. Μουσική 34 χιλιόμετρα από εδώ
βρίσκεται η Δωρική Κνίδος με το στρατιωτικό λιμάνι της, που έμεινε γνωστή κατά την αρχαιότητα από το άγαλμα της Κνιδίας Αφροδίτης και από την ναυμαχία του Αθηναϊκού με τον Σπαρτιατικό Στόλο. Σύντομη η παραμονή μας στην Τάτσα, αφήνω λοιπόν εκκρεμότητες για ένα επόμενο ταξίδι και συνεχίζω την περιήγηση με πούλμαν. «64 χιλιόμετρα από εδώ βρίσκεται το Μαρμαρίς, όμως το παρακάμπτουμε και πάμε βόρεια, μέσα από μια διαδρομή άγριας ομορφιάς, φυτεμένη με πεύκα, ελιές, μυρτιές και δενδρολίβανα. Αριστερά μας η παραλία Γιώκοβα, από τις καλύτερες στην Τουρκία, και στην αγκαλιά της το παραδοσιακό χωριό Ακγιακά. Εδώ εντύπωση προκαλούν στον επισκέπτη τα διόροφα ευρύχωρα σπίτια με τα ξύλινα μπαλκόνια που φιλοξενούν με όλες τις ανέσεις τους τουρίστες του καλοκαιριού, ενώ παράλληλα υπάρχουν ξενοδοχεία και πανσιόν. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, στα απέναντι από τη Ρόδο μικρασιατικά παράλια ο ταξιδιώτης έχει πολλά να ανακαλύψει. Από τις εκπληκτικές παραλίες που κάποιες είναι μοναχικές και έχουν τη γοητεία του απόκρυφου, μέχρι τα πέτρινα σπίτια με τις λουλουδιασμένες αυλές. Δεξιά μας αφήνουμε τη Φοιτητούπολη και πρωτεύουσα του νομού Μούγλα και ανηφορίζοντας την Εθνική Οδό περνάμε το Αηδίνι με τις πολλές σικές για να φτάσουμε στον τελικό μας προορισμό που είναι το Κουσάντασι.